Unboxing και πρώτες εντυπώσεις από το Tiny Towns Fortune. Το Tiny Towns μας άρεσε πάρα πολύ, γυρίσαμε βίντεο για το πώς παίζει. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον σαν παιχνίδι, κρατάει 45 λεπτά, 1-6 παίκτες. Το expansion βάζει το Fortune, προσπαθούμε σαν τα ζωάκια της πόλης των Tiny Towns να βγάλουμε περιουσία και να κάνουμε περισσότερο, να γίνουμε περισσότεροι πλούσιοι. Βάζει επιπλέον κτίρια τα οποία μπορούμε να κτίσουμε και άλλα χαρακτηριστικά. Να εστιάσω εδώ, όσοι δεν έχουν δει το βίντεο από το βασικό παιχνίδι, είναι ένα ωραίο family game που αν σας αρέσει το pattern building, το κάνει πάρα πολύ καλά και έχει και πολύ ωραίο μηχανισμό γενικά που το χρησιμοποιεί. Πάμε λίγο να ανοίξουμε το κουτί και να δούμε τι βάζει το περιεχόμενο Tiny Towns Fortunes. Παίζει με 9-6 παίχτες, οπότε έχει πολύ μεγάλο player count. Το κουτί είναι μια χαρά, αλλά ευτυχώς όλα θα μπουν μέσα στο βασικό κουτί, δεν θα μας απασχολήσει. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά ποιοτικό το κουτί του expansion. Οι κανόνες είναι αυτοί, δεν είναι πολλοί από ό,τι θα δείτε. Μια περίληψη στην αρχή και τα διαφορετικά στοιχεία που βάζει το παιχνίδι. Setup, overview, το round overview πώς αλλάζει με το expansion. Έτσι, ένα special note και κάποιες επιπλέον πληροφορίες και τα διάφορα κτίρια τα οποία μπαίνουν στο παιχνίδι που είναι η κάρτα ή έξτρα, έτσι, αυτό είναι όλο το zoom in. Εδώ είναι λοιπόν τα ταμπλό των παικτών, θα πάρει ένα τέτοιο ταμπλό κάθε παίκτης. 2, 3, 4, 5, 6, ένα για κάθε παίκτη, σωστά. Είναι ένα σεντούκι ανοιγμένο και μάλιστα για την ακρίβεια εδώ αυτά θα φύγουν, οπότε θα υπάρχει χώρος για να μπουν δείκτες. Να το. Έτσι, είναι ένα σεντούκι ανοιγμένο. Ωραία λεπτομέρεια. Λίνεν φίνι στο χαρτόνι, όπως ήταν και στο βασικό. Πολύ καλής ποιότητας, φανταστική. Η ποιότητα παραγωγής της Derek Entertainment Group είναι πολύ καλή. Δεν είχαμε ποτέ παράπονο από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ένα καινούριο notepad το οποίο έχει τα έξτρα που σκοράρουν στο παιχνίδι με το expansion του Fortune. Θα μπορούσαν να τα κάνουν, η αλήθεια είναι αυτά, double. Διπλής όψης, δεν ξέρω γιατί χρησιμοποιεί την πίσω μεριά, πάντα το κοιτάω. Αλλά είναι αρκετά τα pads, εντάξει, και μπορεί να βγάλει αυτό το τυπί, να βγάλει έξτρα αν το χρησιμοποιεί. Οι κάρτες και οι δείκτες. Και αυτό είναι όλο. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τους δείκτες. Να χρησιμοποιήσω και τον όρο που χρησιμοποιεί το παιχνίδι. Λοιπόν, κάποια έξτρα κυβάκια. Τα κυβάκια θυμίζουν building blocks, τα οποία τα χρησιμοποιούμε για να χτίζουμε τα διάφορα κτίρια πάνω στο ταμπλό που είναι το προσχέδιο μας, έτσι. Έχει δύο από το κάθε χρώμα. Και μετά υπάρχουν αυτά εδώ, τα οποία είναι τα βελανιδονομίσματα, ξύλινα, πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Έχουν εικονογράφηση από πίσω ένα βελανίδι με ένα νούμερο 1, από πίσω ένα σκύρο, φαντάζομαι, και είναι τα νομίσματα του Fortune. Το ενδιαφέρον είναι το τι κάνουν αυτά που δίνουν flexibility και ευελιξία στο παιχνίδι αν παίξετε με το Fortune. Και όπως λέει και πίσω, earn money by building multiple buildings at once but spend it wisely, έτσι είναι Fortune, προφανώς βγάζουμε περιουσία, τα χρήματα μας δίνουν περισσότερες επιλογές, εντάξει, για να τις χρησιμοποιήσουμε. Χρειάζεται φυσικά το βασικό παιχνίδι για να το παίξεις, δεν μπορεί να το παίξεις μόνο του. Και η όλη ποικιλία είναι από τα coins που μπαίνουν και από τα extra κτίρια. Τα extra κτίρια, έχει και solo variant, να τα δούμε. Ξαναλέω, ήδη στο βασικό υπήρχαν παραπάνω κτίρια από ό,τι χρειάζεσαι για να παίξεις, οπότε αν βάλεις και το Fortune θα βάλεις τα συγκεκριμένα κτίρια. Έχει πολύ μεγάλη ποικιλία το παιχνίδι. Η κάρτα είναι αρκετά ποιοτική. Εδώ λοιπόν είναι διαφορετικές κάρτες, να τις δούμε λίγο εντάχει. Ιδιότητες στους κάτω, παίζουν μόνο κάποιες, ένα συγκεκριμένος αριθμός κάθε φορά. Εδώ το pattern αυτό φτιάχνει το συγκεκριμένο oddity shop. Κοιτάξτε, το εικονίδιο του coin μπαίνει μέσα στο παιχνίδι πλέον κανονικά. Μουσείο. Ακόμα περισσότερη ποικιλία, τόσο λόγω των κτηρίων, όσο και λόγω του Fortune, δηλαδή αυτόν εδώ, που αλλάζουν πλέον αρκετά το παιχνίδι, έτσι. Μπόλικα κτίρια. Cathedral.
Mines και στάτσου το άγαλμα. Ωραία, αυτό είναι το περιεχόμενο του παιχνιδιού. Δεν βάζει κάτι παραπάνω, είναι διαφορετικού τύπου κάρτες, γιατί είναι άλλου τύπου κτίρια. Σχετίζονται με συγκεκριμένη ξύλινη μινιατούρα, όπως βλέπετε. Προφανώς, χρησιμοποιεί δηλαδή αυτά που υπάρχουν ήδη μέσα στο παιχνίδι και σου δίνει διαφορετική δυνατότητα για το τι θα είναι το συγκεκριμένο ξύλινο component μέσα στο παιχνίδι, ανάλογα με την κάρτα που θα χρησιμοποιήσεις. Αυτό λοιπόν είναι το Tiny Towns, το expansion Fortune.